Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα συνεχίζει την επικίνδυνη για το λαό πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων. Φέρνει στη Βουλή την αναβαθμισμένη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας ΗΠΑ, μια κατάπτυστη επιθετική συμφωνία, και ό,τι και αν λέτε, το προσδιοριστικό επιθετική δεν αναιρείται, με την οποία διατηρούνται παόριστον και επεκτείνονται σε όλη τη χώρα οι επιθετικές αμερικανικές βάσεις και υποδομές, στρατιωτικές και πολιτικές, ελεγχόμενες απόλυτα από τον αμερικανικό στρατό. Αφήστε τα περί ελληνικού ελέγχου, κύριε Κουμουτσάκου. Ας πάει στέλεχος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων να πλησιάσει αυτές και θα τον δέσουν χειροπόδαρα. Έχουμε εμπειρία δεκαετιών σχετικά με αυτά. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις μετατρέπονται σε γρανάζι του ΝΑΤΟ με νατοϊκή απέτηση για ομογενοποίηση, εξοπλισμού, εκπαίδευσης και σχεδίων. Η Ελλάδα γίνεται υπεριαλιστικό πολεμικό επιθετικό ορμητήριο. Γίνεται θήτης κατά άλλων λαών, αλλά και δυνητικός στόχος αντιπίνων. Ήδη η ρωσική αιγυσία στέλνει τα σχετικά μαντάτα. Ο λαός έχει μπει σε μεγάλους κινδύνους. Αυτό ακριβώς είναι το στίγμα της συμφωνίας που φέρνει η κυβέρνηση στη Βουλή. Είναι ένα έκτρωμα που αποσκοπεί καθαρά στην αναβάθμιση των γεωστρατηγικών συμφερόντων της ελληνικής αστικής τάξης. Στοχεύει στην υπηρέτηση της νατοϊκής στρατηγικής που καθορίζει τους στόχους της αντιλαϊκής πολιτικής τόσο στις διεθνείς σχέσεις της χώρας όσο και στο εσωτερικό της. Αυτή τη συμφωνία θα έχει στις αποσκευές του ο κύριος Μητσοτάκης του ταξίδι στη ΣΥΠΑ. Σίγουρα θα του απονεμηθεί και το βραβείο για τη μετατροπή της Ελλάδας σε μια απέραντη επιθετική αμερικανική στρατιωτική σφιγγοφωλιά. Σε όλη τη θέλει πραγματικά θράσος να φέρνει για κύρωση η κυβέρνηση αυτή τη συμφωνία, ενώ μένεται ο υπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία, ενώ πολλαπλασιάζονται οι κίνδυνοι γενίκευσής της. Εμείς σας λέμε, αποσύρτε τη τώρα. Είναι σε απόλυτη αντίθεση με τη θέληση και τα συμφέροντα του λαού μας. Εμείς δεσμευόμαστε ότι θα την πολεμήσουμε μαζί του, με κάθε δυνατό τρόπο. Κυβέρνηση, νατοϊκά κόμματα, αστικοί προπαγανδιστικοί μηχανισμοί και τα παπαγαλάκια τους μανιασμένα επιχειρούν να εκβιάσουν το λαό. Ο λαός όμως αντιστέκεται. Παρά το απροκάλυπτο όργιο φιλονατοϊκής προπαγάνδας, ακόμα και οι δικές σας δημοσκοπήσεις ομολογούν ότι η λαϊκή πλειοψηφία τάσεται κατά του ΝΑΤΟ, κατά της εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε όλη τη χώρα ξεσηκώνεται ο κόσμος. Όλοι αυτοί στέλνουν ένα μήνυμα. Πάρτε πίσω την Αμερικανο-Νατοϊκή Συμφωνία. Απεμπλέξτε την Ελλάδα από τον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Ξυλώστε τις αμερικανικές βάσεις. Αυτό είναι και το μήνυμα που είδαν σήμερα πρωί-πρωί οι Αθηναίοι και όλος ο κόσμος αναρτημένος στο βράχο της Ακρόπολης. Αυτό είναι το μήνυμα που φέρνει το ΚΚΕ σήμερα στη Βουλή. Είναι ένα μήνυμα που βρίσκεται απέναντι στις κυβερνήσεις και τα κόμματα του Ευρωατλαντικού τόξου. Είστε όλοι συνένοχοι. Από το 90 που η Νέα Δημοκρατία ψήφισε την πρώτη Ελληνοαμερικανική Συμφωνία μέχρι σήμερα, όλες οι επόμενες κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ανάμεικτες τη διατήρησαν και την ενίσχυσαν. Κάθε χρόνο τη φρεσκάριζαν και να το σημερινό τερατούργημα. Τι να πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε όλα όσα μας φέρνει η Νέα Δημοκρατία σήμερα για ψήφιση, από το 2018 έχει βάλει πλάτη. Κατηγόρησε προχθές ο κύριος Κατρούγκαλος την κυβέρνηση για εφαρμογή μεθόδων της εποχής Van Fleet και Purifoy. Ναι, αλλά ο Πάιατ, ο αντίστοιχος πρέσβης, το 2018 είπε ότι η αναγέννηση των αμυντικών σχέσεων Ελλάδα-ΣΥΠΑ ξεκίνησε πραγματικά κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Διαψεύσε τον. Ο Πάιατ επίσης το Δεκέμβρη του 2018 δήλωνε, ΣΥΡΙΖΑ πάλι,
ότι είμαστε ευγνώμονες για τις συμφωνίες στη χρήση ελληνικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και άλλων υποδομών. Τα ελικόπτερά μας στο Στεφανοβίκιο, τα μη επανδρομένα μας αεροσκάφη στη Λάρισα. Επεκτείνουμε τις δυνάμεις ασφαλείας μας και στην αντιτρομοκρατική συνεργασία. Ποια θέση, κύριε Βίτσα, δεν είναι εδώ ο κύριος Βίτσας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τάχα μου την Αλεξανδρούπολη με τους Αμερικάνους τη διαπραγματεύτηκε σαν εμπορικό λιμάνι? Ποιος εγκυνίασε αυτή τη βάση? Ποιος αναβάθμισε τη Σούδα? Ποιος άνοιξε το δρόμο για τις βάσεις στη Λάρισα και στο Στεφανοβίκιο? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Δρομολογήσατε τη μετατροπή της Ελλάδας σε μια απέραντη επιθετική αμερικανική βάση. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα απλά ολοκληρώνει το αποτρόπαιο έγκλημα. Ποιος υπόγραψε τη σύμβαση με τη διοίκηση μεταφορών του Υπουργείου Άμυνας στον ΗΠΑ, την USA Transcom, για τη μεταφορά αμερικανικών δυνάμεων προς τη συνοριογραμμή με τη Ρωσία, για την υποστήριξη, ακριβώς το γράφει έτσι η συμφωνία, για την υποστήριξη των στρατηγικών συμφερόντων των ΗΠΑ? Ο κύριος Κατρούγκαλος, το 18, με τον τότε Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Wes Mitchell. Δύσκολη η θέση σας. Προσπαθείτε σήμερα να τεκμηριώσετε μια αντίθεση σε μια συμφωνία, και έχει τεράστιο αγώνα αυτό, σε μια συμφωνία που ήδη έχετε αποδεχτεί. Μάλλον χρήση ψυχιατρικής διερεύνησης, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο. Είναι σχιζοφρένεια αυτό. Ποιος δήλαινε έμπλεος υπερηφάνειας ότι η Ελλάδα είναι ορθάνυχτη για να αναπτύξουν οι ΗΠΑ στρατιωτικές δυνάμεις σε μια πιο μόνιμη βάση, όχι μόνο στη Σούδα, στο Βόλο, στη Λάρισα, στην Αλεξανδρούπολη? Ποιος? Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τον υπέθα κύριο Καμένο τον Οκτώβριο του 2018, σε κοινές δηλώσεις με τον Υπουργό Άμυνας τον ΗΠΑ, James Mattis τον λέγανε τότε, στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Συμπερασματικά, η πολιτική των κομμάτων Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ δεν διαφέρει επί της ουσίας στο ελάχιστο. Φυσικά δεν θα θεωρήσουμε ως διαφορά την άσκηση κριτικής στην κυβέρνηση σχεδόν από όλους σας για την υπογραφή μιας συμφωνίας χωρίς σημαντικά ανταλλάγματα από τη ΣΥΠΑ. Το έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, η ελληνική λύση και η Μέρα 25. Όμως αυτή ακριβώς η θέση αποκαλύπτει και την πόχα του συστήματος που υπηρετείτε. Χωρίς κανένα ενδιασμό είστε έτοιμοι να μετατρέψετε την Ελλάδα σε επιθετικό εφαλτήριο ξένων δυνάμεων, να υπονομεύσετε την ειρήνη, να βάλετε πλάτη στο αιματοκύλισμα άλλων λαών, να στοχοποιήσετε τον ίδιο τον ελληνικό λαό. Αρκεί τι? Αρκεί να υπάρξουν ικανοποιητικά ανταλλάγματα στη διατίμηση. Αυτή είναι η πολιτική ηθική την οποία εκφράζεται. Είναι πραγματικά ντροπή. Σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ρίχνει λάδι στη φωτιά του πολέμου, στέλνει όπλα και πυρομαχικά στην Ουκρανία. Έχει ήδη αποδεχτεί την αποστολή σε νατοϊκό στρατιωτικό σχηματισμό στη Βουλγαρία και μάχημου τμήματος των ενόπλων δυνάμεων ενάντια στη Ρωσία. Αν αυτό δεν είναι άμεση συμμετοχή στον πόλεμο, τότε τι είναι? Ο λαός υποφέρει με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Πληρώνει πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για εξοπλισμούς, για νατοϊκές ανάγκες και όχι για την άμυνα της χώρας. Η Ελλάδα παίρνει μέρος σε δεκάδες ιμπεριαλιστικές αποστολές του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει να διηλίζει τον κόνοπα, αλλά καταπίνει με άνεση την κάμιλο. Ενίσταται δήθεν για την ποσότητα των όπλων που στέλνονται στην Ουκρανία ή απαιτεί προκλητικά ανταλλάγματα, όμως έχει συμφωνήσει απόλυτα με το πλέγμα της ευρωατλαντικής εμπλοκής που δημιουργήθηκε και με δική του ευθύνη. Και φυσικά δεν αρθρώνει ούτε μια καταδικαστική λέξη για το ΝΑΤΟ και τις ευθύνες του στον πόλεμο στην Ουκρανία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από την πρώτη στιγμή καταδίκασε την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας στα ουκρανικά εδάφη. Αποκάλυψε ότι το έφλεκτο υλικό συσσωρεύονταν χρόνια πριν τις 24 του Φλεβάρη. Ανάδειξε ως κύρια αιτία τον ανταγωνισμό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την καπιταλιστική Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας. Διακύβευμα ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των ενεργειακών αγωγών, της έφορης ουκρανικής γης.
Από τις αρχές του 90, το ΝΑΤΟ επεκτείνεται προς Ανατολάς. Το 2014, το Ευρωατλαντικό Μπλοκ έκανε πραξικοπηματική επέμβαση για να επιβάλλει τη δική του κυβέρνηση στην Ουκρανία. Χρηματοδότησε, εκπαίδευσε και στήριξε πολύμορφα φασιστικές δυνάμεις. Η Ρωσία προχώρησε στην προσάρτηση της Κριμαίας, στήριξε την περιοχή του Ντομπάς που αυτονομήθηκε από την Ουκρανία. Αυτή είναι η πορεία προς τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ένα πόλεμο που είναι υπεριαλιστικός και από τις δύο πλευρές, που διευθύνεται από τις αστικές τάξεις για τα συμφέροντα των οποίων σκοτώνονται οι λαοί. Εσείς επιλέξατε το στρατόπεδο ληστών. Ταχθήκατε με το ευρωατλαντικό στρατόπεδο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας παλεύει στο πλευρό των λαών ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Παλεύει για την απεμπλοκή της χώρας από τις λυκοσυμμαχίες. Παλεύει για να ανατραπεί η καπιταλιστική βαρβαρότητα που γεννάει πολέμους, γεννάει φτώχεια και προσφυγιά. Σίγουρα δεν σας αρέσει. Όμως αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Ο λαός μας το ξέρει, το αναγνωρίζει, το επικροτεί. Και σε αυτόν τον αγώνα θα παίρνουν νέες δυνάμεις τη θέση τους. Κυρίες και κύριοι, σήμερα βιώνουμε νέα φάση των ανταγωνισμών. Υπάρχει τεράστια συγκέντρωση πυρός. Οι στρατιωτικές ασκήσεις, η αποστολή σύγχρονων αμερικανικών και άλλων ατοικών οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία, η πυρηνική επιφυλακή και στις δύο πλευρές, οι απειλές της Ρωσίας για τη χρησιμοποίηση πυρηνικών όπλων, η χρησιμοποίηση υπερηχητικών πυράβλων δημιουργούν προϋποθέσεις γενίκευσης του πολέμου. 28 με 30 χώρες στέλνουν τεράστιες δυνάμεις αυτή τη στιγμή σύγχρονα οπλικά συστήματα μέσα στην Ουκρανία. Ποιος τα χειρίζεται? Οι Ουκρανοί στρατιώτες που τα βλέπουν για πρώτη φορά στη ζωή τους? Υπάρχουν αντίστοιχες δυνάμεις μέσα στην Ουκρανία. Αυτό επιβεβαιώνει και η προοπτική ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Υπάρχουν σοβαρές ρωσικές αντιδράσεις. Στην Ατοϊκή Σύνοδο της κορυφής της Μαδρίτης, που θα γίνει τον Ιούνιο, θα εκφραστεί η επέκταση της έντασης και της επιθετικότητας σε όλη την Υδρόγειο. Τι θα κάνει η Ελλάδα? Θα υπάρξουν νέες δεσμεύσεις? Φυσικά και ναι. Η ευρύτερη περιοχή δοκιμάζεται. Ανά πάσα στιγμή μπορούν να ενεργοποιηθούν θερμές εστίες δίπλα μας. Προς το παρόν σιγοκαίουν. Βαλκάνια, Κάυκασος, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική, Περσικός Κόλπος. Υπάρχει γενικότερη αντίδραση της όξυνσης, της αντιπαράθεσης. Τον είπαμε, την Κίνα για την πρωτοκαθεδρία στο ιμπεριαλιστικό σύστημα. Οι ισχυρισμοί, τα προσχήματα που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση είναι διάτρητα. Ζήσαμε και την έκφραση της γελοιότητας ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι, λέει, ο πρώτος στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ποιος το είπε αυτό? Ζήσαμε και την έκφραση αυτής της γελοιότητας από χείλη πολύ ψηλά. Αποσιωπάται βέβαια σκόπιμα η εισβολή της Νατοϊκής Τουρκίας στην Κύπρο, όπως και ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συμμετοχή της Ελλάδας επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ διέλυσαν τη Ιουγκοσλαβία και μακέλεψαν το λαό τους. Για το έγκλημα αυτό χρησιμοποίησαν τότε τα ίδια προσχήματα που χρησιμοποιεί σήμερα η ρωσική ηγεσία. Μιλούσαν για προστασία από την εθνοκάθαρση ή για το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Αυτοί είναι οι δημοκράτες. Προβάλλει η κυβέρνηση ότι συμμετέχει στους αμερικανονατοικούς στρατιωτικούς σχεδιασμούς για την προστασία της χώρας από την τουρκική επιθετικότητα. Ποια προστασία? Το 90 η Νέα Δημοκρατία ψήφισε τη συμφωνία για τις βάσεις. Το 95 ήρθε το Κάσιους Μπέλι, αιτία πολέμου της τουρκικής εθνοσυνέλευσης. Το 96 εκδηλώθηκε η κρίση των ημείων και η αμερικανική διαμεσολάβηση φούντωσε τις γκρίζες ζώνες. Το Γενάρη του 20 ψηφίσατε την ανανέωση της συμφωνίας για τις βάσεις. Το καλοκαίρι έφερε ο άνεμος το Όρουτς Ρέις μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ο άνεμος. Νέα κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Διαφημίσατε τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν τον περασμένο Φλεβάρι με τη μεσολάβηση των συμμάχων σας. Έσπασαν κάθε ρεκόρ οι περιπτήσεις και η παραβιά στο Αιγαίο αμέσως μετά. Αυτή είναι η διασφάλιση
των ελληνικών συμφερόντων. Στην πρόσφατη τουρκική άσκηση Γαλάζια Πατρίδα 22 έγινε προσομοίωση κατάληψης ελληνικής νησίδας με την παρουσία στελεχών του Αμερικανικού στρατού. Ήρθε και ο κύριος Υπουργός Άμυνας, δεν είναι εδώ πέρα αυτή τη στιγμή, να δηλώσει ότι δεν είναι καλή εποχή να λες πράγματα εναντίον της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Αυτοί είναι οι σύμμαχοι και οι φίλοι σας. Δεν μπορείτε πλέον να κοροϊδέψετε το λαό. Τι λέτε για την Κύπρο? Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διατηρεί ισχυρές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Έχει βρετανικές νατοϊκές βάσεις. Πόσα χρόνια μετράει η κατοχή? 48 ολόκληρα χρόνια. Το νησί διχοτομείται. Το προστατεύουν όμως οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Ας ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τα πράγματα. Οι δικοί σας σύμμαχοι είναι αντίπαλοι τόσο του λαού μας όσο και των άλλων λαών. Οι λαϊκές οικογένειες στενάζουν πριν ακόμα από τον πόλεμο, από την αβάσταχτη ακρίβεια. Πληρώνουν τα σπασμένα της διαχρονικής αντιλαϊκής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων. Το εκμεταλλευτικό σύστημα έχει γίνει όμως μαλλιά κουβάρια. Είναι σάπιο. Δεν έχει προοπτική. Κάθεστε σε αναμένα κάρβουνα υπάλληλοι για το εργατικό λαϊκό, τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Συναντιέται με την πάλη ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο, την απεμπλοκή της Ελλάδας και το κλείσιμο των Αμερικανικών βάσεων. Καμιά στρατιωτική μονάδα εκτός συνόρων. Αποδέσμευση από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με το λαό στην εξουσία. Αυτή είναι η μόνη λύση που αντιστοιχεί στα εργατικά λαϊκά συμφέροντα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, καταψηφίζει την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις βάσεις. Συνεχίζει τον αγώνα μαζί με το λαό. Ο αγώνας δυναμώνει. Σήμερα θα βρεθούμε στις 7 η ώρα το απόγευμα στα Προπύλαια, στην κινητοποίηση της Επιτροπής κατά των Αμερικανικών Βάσεων. Την Κυριακή 22 του Μάη, στα βήματα του Λαμπράκη, του Γρηγόρη, στη Μαραθώνια Πορεία, μαζί με την Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη και εκατοντάδες φορείς του λαϊκού κινήματος, με χιλιάδες εργαζόμενους, νέες και νέους. Ο αγώνας αυτός θα συνεχιστεί και την επόμενη περίοδο. Ο λαός μας δεν θα αφήσει αυτή την επικίνδυνη αντιλαϊκή πολιτική σε χλωρό κλαρί. Σας ευχαριστώ.